Τις δικαστικές διώξεις σε βάρος των αγωνιστών αγροτών καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας την Τετάρτη στο Μονομελές Πλημμυλιοδικείου της Αμαλιάδας. 6 αγρότες, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Θανάσης Βομπύρης, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, με την κατηγορία της παρακόλλησης συγκοινωνιών, καθώς συμμετείχαν σε αγροτικές κινητοποίησεις το Γενάρη και τον Φλεβάρι του 2017 στην Εθνική Οδό Πύργου Πατρών, στη θέση Λατίφη. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΟΑΣΥ, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιες πρακτικές και καλεί τους αγρότες και όλους τους φορείς της περιοχής να καταδικάσουν τα νέα αγροτοδικεία και την ποινικοποίηση του αγώνα των αγροτών. 9 η ώρα το πρωί στα δικαστήρια της Αμαλιάδας με όλα τα μέτρα, με μάσκες, με ό,τι χρειάζεται για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στα αγροτοδικεία και στην ποινικοποίηση των αγώνων. Είμαστε κατηγορούμενοι οι αγρότες για τις κινητοποιήσεις του 17 στο Λατίφι. Εμείς θέλουμε να σταματήσουν τα αγροτοδικεία, απαιτούμε από την κυβέρνηση να τα σταματήσει, γιατί μας αναγκάζουν αυτοί και βγαίνουμε στον δρόμο. Παράλληλα, ο κ. Βομπύρης τόνισε ότι το Υπουργείο με την πολιτική που εφαρμόζει αναγκάζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να βγαίνουν στον δρόμο, ενώ μιλώντας για τη σταφίδα έκανε λόγο για εκβιασμό από τους εμπόρους και προανήγγειλε νέες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα σε συντονισμό με συναδέλφους του σε ολόκληρη τη χώρα. Είμαστε έτοιμοι πάλι να βγούμε στον δρόμο, γιατί το κόστος παραγωγής έχει φτάσει πολύ ψηλά. Οι τιμές των προϊόντων πάνε προς τα κάτω, για παράδειγμα η σταφίδα είναι στα αζήτητα και μας εμπέζουν εμπόροι και το Υπουργείο και ο Υπουργός που είπε για κάποιο 1,40, το οποίο τελικά δεν ισχύει, αλλά και αν ισχύει είναι πολύ κάτω των προσδοκιών μας. Πού είναι αυτή τη στιγμή η σταφίδα, πού βρίσκεται, σε τι τιμή? Η σταφίδα είναι γύρω στο ευρώ αυτή τη στιγμή. Και με το ζόρι, πάνε παρακαλατά. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο που το Υπουργείο και η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα γι' αυτό, για τη σταφίδα, να δώσει μια κατώτερη εγγυημένη τιμή, οι έμποροι παίζουν εκβιάζοντας, γιατί στις 27 του μήνα πρέπει να έχουν παραδώσει τη σταφίδα οι αγρότες για να πάρουν τη συνδεδεμένη. Οπότε τους παίρνουν τη σταφίδα πολύ φτηνή. Εμείς καλούμε τους αγρότες να είναι σε εγρήγορση. Το επόμενο διάστημα είμαστε σε συσκέψεις αυτή τη στιγμή και θα βγούμε σε κινητοποίηση, όπως έχουμε αποφασίσει, και πανελλαδικά με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.